Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα της Λέρου που εντάσσεται στο σκιώδες χαρτοφυλάκιό σας, να το πούμε έτσι. Είδαμε από χθες μία τάση πολιτικοποίησης της υπόθεσης. Ευτυχώς θα πω εγώ, σήμερα τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά, έτσι. Ναι, μα είναι επιπόλαιες εκδηλώσεις μιας κυβέρνησης που δεν ξέρω αν ακόμα και σε αυτό το ζήτημα κάνει νερά ευθύνης, υπευθυνότητες. Το θέμα προφανώς έχει σοβαρότητα. Ναι. Υπάρχει. Όπως και να έχει, και όποια και να είναι τελικά η ερμηνεία και ό,τι άλλη ανάκριση και η έρευνα, προφανώς έχει τη σοβαρότητά του από κάθε μεριά. Mm-hmm. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται κανείς. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ο ένας έχει ήδη ομολογήσει. Φαίνεται ότι το πράγμα πάει προς βαίνει προς την ολοκλήρωσή του. Εμείς από την πρώτη στιγμή, κύριε Μελιγκόνη, κρατήσαμε μια στάση συνέπειας, όπως πάντα κάνουμε για αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Δεν παίξαμε ποτέ. Ούτε και τότε που ήμασταν αντιπολίτευση ξανά. Mm-hmm. Που σας βεβαιώνω γιατί είχα και τότε την ευθύνη mm-hmm. της άμυνας. Πολλές φορές σε κρίσιμα ζητήματα, αντί να βγάλουμε ανακοινώσεις τύπου ή να κάνουμε φτηνή πολιτική, ζητούσαμε συνάντηση από τον αρμόδιο υπουργό και πολλές φορές οι παρεμβάσεις μας είχαν θετικό αντίκτυπο ακόμα και στη δική τους διαχείριση, γιατί τους προστατεύαμε από γκάφες και επικίνδυνες ατραπούς. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση και τώρα αυτό κάναμε. Και έτσι κάνουμε και θα κάνουμε πάντα σε αυτά τα θέματα. Ξαφνικά είδαμε μια προσπάθεια νέου, όπως λέτε και εσείς, αξιοποίησης πολιτικής υπεραξίας από αυτή την υπόθεση. Σήμερα έχουμε κάποια διαρροή και σε αυτό θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Ναι. Δεν ξέρω, ελπίζω να είναι η διαρροή αυτή, αν είναι βάσιμη και πραγματική, δεν έχει διαψευτεί όμως μέχρι τώρα, για κάποιους ύποπτους που ενέχονται σε αυτήν την υπόθεση. Αν υπάρχουν σκοπιμότητες διαχείρισης, υπηρεσιακής διαχείρισης, να κρατήσω την επιφύλαξή μου και την ανοχή μου. Ναι. Αν δεν υπάρχουν τέτοιου είδους αναγκαιότητες, τότε γιατί αυτή η διαρροή. Ναι. Και είναι εξυπηρετή. Mm-hmm. Και γιατί δεν είναι σοβαρά πράγματα. Χρειάζεται δηλαδή η υπόθεση αυτή να ερευνηθεί μέχρι τέλος, mm-hmm. να αποκαλυφθούν οι δράστες, mm-hmm. να προσδιοριστεί ακριβώς το αντικείμενο της και η αιτία της απώλειας και να αποκαλυφθεί βέβαια και η αιτία που γέννησε την όποια πράξη, αν πράγματι κάποιοι έκαναν κάτι τέτοιο. Και το προφίλ, το κοινωνικό, το πολιτικό, η σκοπιμότητα, η στόχευση. Όλα αυτά πρέπει μέχρι τέλος. Και γι' αυτό ορθά γίνεται μια έρευνα από συνδυασμένη δράση πολλών υπηρεσιών. Mm-hmm. Αλλά πρέπει αυτή η έρευνα να προστατευτεί και να φτάσει μέχρι τέλος. Τώρα, να πάμε λίγο και στα της οικονομίας. Ούτως ή άλλως, μεθαύριο και αντιμεθαύριο είναι και η εμφάνιση, η παρουσία του αρχηγού σας, του κ. Τσίπρα, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σηκώσει πολύ τους τόνους σε σχέση με το αναπτυξιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, ειδικά στο θέμα των εργασιακών. Απ' τη μια πλευρά, έχετε δίκιο να λέτε ότι προβλέπονται πολλές εξαιρέσεις από τις κλαδικές συμβάσεις και με οικονομικά και με τοπικά κριτήρια. Απ' την άλλη πλευρά, όταν βλέπουμε μέσα ότι η κυβέρνηση κάνει πιο ακριβή για τον εργοδότη το να κρατάει περισσότερες ώρες στη δουλειά εργαζόμενους που τους έχει με μερική απασχόληση, ώστε να δώσει κίνητρο να τους προσλάβει με πλήρη απασχόληση. Ή όταν, ας πούμε, λέει ότι πάνω από 2 μήνες απληρωσιά συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας στη σύμβαση. Αυτά δεν είναι προς την κατεύθυνση της απορρίθμισης των εργασιακών σχέσεων. Για αυτά καταρχήν θα τα δούμε. Ναι. Πώς είναι διατυπωμένα, πώς είναι ακριβώς, πώς συνδυάζονται με την συνολική. Προφανώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, παραλαμβάνει μία πραγματικότητα
που δεν έχει μόνο το χαρακτηριστικό της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας μετά από τη δεκαετή κρίση, ναι, και την χρεοκοπία, κάτι που πιστώνεται στην ελληνική κοινωνία και στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά παραλαμβάνει και μία απέτηση κοινωνική για δικαιοσύνη. Αυτό δεν μπορεί να το αγνοήσει. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή, παρά την νεοφιλελεύθερη αιμονή της και τις στοχεύσεις της, παρά το γεγονός ότι όλη της η οικονομική αφήγηση στηρίζεται σε ένα μύθο ότι η μείωση των φόρων φέρνουν επενδύσεις, μια απλοϊκότητα δηλαδή, οι επενδύσεις φέρνουν ανάπτυξη, η ανάπτυξη δημιουργεί νέο πλούτο, ο νέος πλούτος μοιράζεται, άρα όλοι καλά και όλοι ωραία. Και παγκόσμια ειρήνη, ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Δεν επιβεβαιώσει και πουθενά αυτό, αντίθετα αυτή η σκόπιμη απλοϊκότητα ήταν αυτό που ζήσαμε τις δεκαετίες του 90 και κυρίως τη δεκαετία του 2000, με την πλαστή ευμάρεια που οδήγησε στη χρεοκοπία. Ναι. Μέσα βέβαια και από τις διεθνείς εξελίξεις, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Lehman Brothers και όλα αυτά. Αυτή την άποψη εμένα δεν μου φαίνεται περίεργο το ότι μέσα από μια σειρά αντεργατικών μεθοδεύσεων, γιατί ήδη από την πρώτη μέρα η διευκόλυνση των απολύσεων, η αμφισβήτηση των κλαδικών συμβάσεων, ετοιμάζουν τον νόμο για τα συνδικάτα και την κήρυξη των απεργιών, όλα αυτά, ένα αντίβαρο, ναι, που να δημιουργεί ένα άλοθη για όλα αυτά, δεν μου φαίνεται περίεργο. Άρα αυτά που σας ανέφερα λέτε ότι είναι το άλοθη για όλα τα υπόλοιπα. Είναι το αντίβαρο και το άλοθη, αλλά φυσικά, ναι, εφόσον έχει θετικό πρόσημο, θα το δούμε, αλλά πρέπει να το δούμε όχι μόνο πώς διατυπώνεται στην πρόταση νόμου, στο σχέδιο νόμου, αλλά και πώς συνδυάζεται με τη σειρά άλλων πραγμάτων. Γιατί μόνο εκεί αξιολογούνται τα δεδομένα. Η πραγματικότητα της αγοράς εργασίας δεν είναι μόνο η έλλειψη των ισχυρών νόμων που κατοχυρώνουν, είναι η ίδια η εργασιακή ζούγκλα, ναι, που έχει επιβληθεί λόγω και της οικονομικής κρίσης, αλλά και λόγω νεοφιλελεύθερων επιλογών. Αυτό λοιπόν εμείς το παλέψαμε. Το παλέψαμε με όλους τους όρους, βήμα-βήμα. Και βέβαια, εκείνο που έχει μεγάλη σημασία σε αυτή τη συζήτηση, ναι, είναι η δραστική μείωση της ανεργίας. Γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη δεν είπε τίποτα. Και στη συνέντευξη τύπου και στην ομιλία, τη λέξη ανεργία δεν την ανέφερε ούτε μία φορά. Και ούτε βέβαια έθεσε κάποιον στόχο. Προφανώς καταλαβαίνω δεν μπορεί να εξαγγελθεί ένα στόχος τόσο της 100 μείωση ανεργία, ναι, τον πρώτο χρόνο ή το δεύτερο, αλλά εν πάση περιπτώσει μια στόχευση οφείλει κάθε κυβέρνηση να τη συμπεριλάβει στο συνολικό της οικονομικό και κοινωνικό σχεδιασμό. Δεν το είχε ο κ. Μητσοτάκης πουθενά στην ομιλία του. Δεν είναι τυχαίο αυτό και γι' αυτό και αυτές οι ρυθμίσεις ενισχυτικές της άμυνας των εργαζομένων δεν μπορούν να μας καθησυχάζουν σε καμία περίπτωση όταν έχουμε τη συνολική πολιτική. Πόσο δύσκολη είναι η παρουσία του Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και κάποιες εβδομάδες δείχνει ότι θέλει να βρει πατήματα για να κάνει αντιπολίτευση, να σκληρύνει και αυτά που λέει, να σηκώσει και τους τόνους, όπως λέμε εμείς δημοσιογράφοι, αλλά η κυβέρνηση, όπως βλέπουμε και στις δύο πρώτες δημοσκοπήσεις, είναι ακόμη σε αυτό που λέμε περίοδο χάριτος. Προσωπικά το βρίσκω πολύ λογικό. Εμείς θεωρούμε ότι δεν υπάρχει τέτοια περίοδος. Άλλωστε και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης δεν το διεκδίκησε. Και δεν υπάρχει περίοδος χάριτος, γιατί εδώ τα πράγματα είναι δεδομένα. Ναι. Είμαστε σε κρίσιμο σημείο. Έχουμε βγει από τα μνημόνια, χάρη σε όλα αυτά που περιέγραψα και πριν. Ναι. Είμαστε σε φάση ανάκαμψης. Οι πληγές όμως της χρεοκοπίας παραμένουν, πάρα πολλές από αυτές τις πληγές. Ναι. Χρειάζεται λοιπόν όχι μόνο σύνεση και ειλικρίνεια, χρειάζεται και ένα σχέδιο που δεν υπάρχει. Μάλιστα. Και από αυτή την άποψη εμείς δεν δικαιούμαστε να δίνουμε περίοδο χάριτο σε κανέναν. Όμως, ναι, προφανώς, το εκλογικό αποτέλεσμα είναι νοπό. Ναι. Η κυβέρνηση προφανώς δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα
και έχει και όλη την επικοινωνιακή υπεροπλία που τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν το τόσο, να το κάνουν τεράστιο, ναι, να δημιουργούν ψεύτικες εικόνες, να υποβαθμίζουν σχεδόν μέχρι σε εξαφανίσεως κάποιες ειδήσεις, ναι, πολύ σημαντικές. Όλα αυτά συμβαίνουν. Όμως στη Θεσσαλονίκη πάμε, ναι, για να δώσουμε ένα συγκροτημένο μήνυμα προς την ελληνική κοινωνία και όχι μόνο προς αυτούς που μας, ναι, ψήφισαν πρωτίστως στο 32% αλλά σε όλη την ελληνική κοινωνία, ότι πρέπει να υπερασπιστούμε ό,τι κατακτήσαμε και, ναι, να μην το θέσουμε σε διακινδύνευση και να υπερασπιστούμε και τους ανθρώπους, μάλιστα, που επλήγησαν και που τους βοηθήσαμε εμείς και πρέπει να συνεχίσουμε να τους βοηθήσουμε, τα λαϊκά στρώματα. Πρέπει να οργανώσουμε μία αναπτυξιακή προοπτική τέτοια που να είναι και δίκαιη και βιώσιμη. Μάλιστα. Γιατί μόνο μια αναπτυξιακή προοπτική που είναι δίκαιη μπορεί να είναι και βιώσιμη. Κυριακή κοντή γιορτή λοιπόν, κοινωνικές, κύριε Ρέτσα, ανισότητες, ναι, είναι ο βέβαιος όρος για να έχεις ξανά ύφεση. Μάλιστα. Κύριε Δρίτσα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, έφυγε από τη ζωή εχθές το βράδυ στα 94 του χρόνια ο πολιτικός και εκδότης.